Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόδωρου πραγματοποιήθηκαν τα μεθεόρτια του Πολιούχου της Νέας Αλικαρνασσού Αγίου Νικολάου. Τιμώντας τον τόπο καταγωγής του και την τοπική εκκλησία, ο μακαριότατος Πατριάρχης συναντήθηκε με εκατοντάδες πιστούς που έσπευσαν στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, η οποία εψάλλει με λαμπρότητα και κατάνοιξη. Αλλά η καρδιά μου είναι γεμάτη από χαρά, γιατί βρίσκομαι στην Αλικαρνασσό. Το προάστιο που αγάπησα, που το γνωρίζω κάθε βήμα, αλλά πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, τους οποίους τους αγαπώ και έρχομαι να τους συναντήσω, να τους δώσω ευχές και ευλογίες και να τους παρακαλέσω να έχουν κουράγιο. Απαντώντας σε ερώτηση της Κρήτη TV, δεν έκρυψε την αγωνία του για τις επιπτώσεις τους ιερείς που υπηρετούν στον απόδημο ελληνισμό από την εφαρμογή των κυβερνητικών αποφάσεων. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί πίσω από όλα αυτά έχουμε και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με σοβαρότητα και μην ξεχνάμε η ραχοκοκαλιά του γένους μας, του απόδημου ελληνισμού που ζω τώρα 47 χρόνια, είναι η ελπίδα στο Χριστό, είναι η Εκκλησία μας. Μάλιστα, για το θέμα αυτό αναμένεται να συναντηθεί και ο ίδιος τα επόμενα 24 ώρα με τον Υπουργό Παιδείας, κύριο Γαβρόγλου. Υπάρχει αναταραχή. Φεύγοντας από εδώ θα έχω και εγώ συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, γιατί εγώ έχω τους κληρικούς που υπηρετούν τον απόδημο ελληνισμό. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η ελληνική πολιτεία με βοηθάνε στους Έλληνες κληρικούς. Έτσι λοιπόν θα τους παρακαλέσω να βρούμε τη λύση. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου απίφθινε τις ευχές του σε όλους τους κριτικούς για υγεία, ευημερία και χαρούμενες γιορτές. Χρόνια πολλά σε όλους. Μέσα από την καρδιά μου, καλά Χριστούγεννα, μα πάλα πόρα, κουράγιο, δύναμη, αισιοδοξία, χαμόγελο.